Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και να εκπληρώνω τίμια και ασυνείδητα τα καθήκοντά μου. Αποτελεσματικά χαρακτήρισε τα τελευταία 3,5 χρόνια για το Δήμο Πλατανιά ο πρώην και νυν Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης στο πλαίσιο της ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο. Μας δόθηκε ευκαιρία να δημιουργήσουμε και να συγκρούσουμε ένα Δήμο και έτσι και η εντολή που πήραμε είναι πάρα πολύ ισχυρή. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχιστούν τα μεγάλα έργα στο Δήμο. Να μπορούμε να είμαστε στην καθημερινότητα πιο κοντά από ό,τι είμαστε μέχρι σήμερα και πιο άμεση και αποτελεσματική. Και συγχρόνως να αναβαθμίσουμε το κομμάτι των προνοιακών δομών και παρεμβάσουμε υπέρ των δημοτών μας. Η Δημοτική Αρχή, όπως τονίστηκε, έχει επίγνωση των προβλημάτων των δημοτών εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Να μπορεί ο Δήμος να τους βοηθάει με τέτοιο τρόπο να ανακουφίζει και να δίνει και αν μπορεί και λύσεις σε αδιέξοδα. Ο Δήμος Πλατανιά δρομολογεί και νέα έργα προς ένταξη στα προγράμματα. Τα μεγάλα έργα που είναι άμεσα προς εκτέλεση και είναι σε συνέχεια αυτό που έχουν ξεκινήσει είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων της παραλιακής ζώνης. Σας μιλάω για έργα τα οποία είναι στη διαδικασία είτε της διακήρυξης του διαγωνισμού είτε της σύμβασης. Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου του Κολυμβαρίου, η ανάπλαση της παλαιάς κατοικίας των Γρυμπελιανών. Για τα επόμενα μεγάλα έργα που σας είπα πριν είναι η ανακατασκευή του σχολείου του Κολυμβαρίου. Είναι το μεγάλο έργο όσον αφορά τον ποταμό Ταβρονίτη, την οριοθέτηση και διευθέτηση του ποταμού. Είναι να συνεχιστούν ίσως με μικρότερες εντάξεις τα έργα του βιολογικού και φυσικά ένα μεγάλο έργο που είναι το κομμάτι της απόσμησης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού. Στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Εκτός από το έργο του ελέγχου, τη βοήθειά της, αν χρειαστεί, προτείνει στη Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και μπορούν να προσφέρουν. Αυτό λοιπόν να στο λάβει υπόψη της στη Δημοτική Αρχή. Η νέα δημοτική περίοδος να είναι περίοδος ανασύνταξης και οργάνωσης του λαϊκού κινήματος για να αντιπαλέψει τα χειρότερα τα οποία έρχονται. Θεσμικά. Πρέπει να παίξει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος ένα ρόλο αναχώματος των επιθέσεων των οποίων δεχόμαστε. Όπως τονίστηκε, στους κύριους στόχους της Δημοτικής Αρχής παραμένει η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αλλά και η διεκδίκηση του αεροδρομίου του Μάλεμε.